Καλησπέρα σας φίλοι μου, ελπίζω να με ακούτε. Είμαι στην Καλών Τεχνών σε μια έκθεση τέχνης, έκθεση σύγχρονης τέχνης, διαφόρων μέσων και καλλιτεχνών. Βλέπω διάφορα έργα και παρατηρώ, είχα μια σκέψη πριν λίγο. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν audiovisual, υπάρχουν πίνακες, υπάρχουν πολλά πράγματα. Είχα λοιπόν την εξής σκέψη. Κατά πόσο ο καλλιτέχνης εκφράζει το φως του ή το σκοτάδι του περισσότερο στην τέχνη του. Ως γνωστόν έχω πει πολλές φορές ότι οι καλλιτέχνες είμαστε αλχημιστές. Που σημαίνει ότι περνάμε μέσα από το σκοτάδι μας και αλχημίζουμε λοιπόν το σκοτάδι, αλχημίζουμε το δύσκολο συνέστημα και τη σκιά για να καταλήξουμε στο φως και μέσα από αυτό το ταξίδι και αυτή τη διαδικασία βγαίνει το δημιούργημα, βγαίνει το έργο τέχνης, βγαίνει η ενέργεια, γιατί όλα είναι ενέργεια, που μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο. Εδώ από πίσω μου συμβαίνει ένα performance τώρα, αυτή τη στιγμή. Και βέβαια διάφορα έργα τέχνης και φίλοι, καλλιτέχνες, μέλη της κοινότητάς μου. Είμαστε όλοι παρόντες στον χώρο της τέχνης. Εξυγχρονίζεται και προχωράει η Ελλάδα μας. Έχουμε να μάθουμε πράγματα ακόμα, έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα, πάντα. Αλλά, okay, προχωράμε. Παρατηρώ λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες περισσότερο εκφράζουν το σκοτάδι τους και είναι προς παρατήρηση και με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς και πόσο καταλήγει αυτό σε κάτι φωτεινό. Μία απλή υπενθύμηση ότι η τέχνη είτε την ασκούμε, είτε δημιουργούμε, είτε παρακολουθούμε, είτε με κάποιο τρόπο παίρνουμε μέρος στην παραγωγή τέχνης, μας βοηθάει όλους στη βελτίωσή μας, στην ανάπτυξή μας και μας συνδέει με τη θεϊκότητά μας. Οπότε, να σας κάνω μια υπενθύμηση και να σας ενθαρρύνω να βλέπετε σύγχρονη τέχνη και μερικές φορές επειδή ακούω ότι νομίζουν οι άνθρωποι ότι χρειάζεται να έχουν ειδικές γνώσεις, ότι χρειάζεται να γνωρίζουν πολλά πράγματα, να έχουν δει πολλές εκθέσεις τέχνης, να έχουν διαβάσει πολλά βιβλία, να έχουν κάνει πολλά ταξίδια, να έχουν πάει σε πολλές γκαλερί. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι η πρόθεση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό εδώ. Η πρόθεση και η αγάπη για μοίρασμα, για καθρέφτισμα και για εξέλιξη. Εμείς κολυμπάμε μέσα στην τέχνη. Δημιουργούμε τέχνη, αγαπάμε την τέχνη, στηρίζουμε την τέχνη, ενθαρρύνουμε όλους εσάς να βλέπετε τέχνη και να υποστηρίζετε την τέχνη. Και βέβαια μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι και ένας πολύ σημαντικός τρόπος έκφρασης. Τι γίνεται εδώ? Για να δούμε. Thank you.
βλέπουμε τέχνη, δημιουργούμε τέχνη. Αγαπάμε την τέχνη. Κρατάμε τη συχνότητα ψηλά. Άγια Βασιλική Community. Και βέβαια την ερχόμενη Κυριακή, 5 Νοέμβρη. Σας περιμένω στην ελεύθερη κλίση της κοινότητάς μου. 7 η ώρα ακριβώς στο Zoom. Όποιος θέλει να μπει στην κλίση και δεν είναι στο mailing list, μου στέλνει email στο iamvasilikipapaki@zohomail.eu ή μου στέλνει προσωπικό μήνυμα. Και βέβαια όποιος θέλει να γίνει μέλος της κοινότητάς μου, μπαίνει στο patreon.com/iamvasiliki και μας ακολουθεί στην απογείωση. Κρατάμε τη συχνότητα ψηλά. Με αγάπη και φως, μέσα στην τέχνη, γύρω από την τέχνη. Όλη η ζωή μας είναι τέχνη. Να είστε καλά. Να περνάτε υπέροχα. Γεια σας.